Θρασίτατοι διαρρήκτες αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το απίστευτο περιστατικό έγινε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών. Μεσημέρι Τρίτη στην παραλιακή Λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα χωρίς να έχουν κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κουβαλούν ένα χρηματοκιβώτιο. Τους πέφτει. Το ξανασηκώνουν και το τοποθετούν στο πόρτ μπαγάζ. Όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων περαστικών. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Και από ό,τι είδα ένα βιντεάκι, υπήρξαν και κάποιοι που το τραβούσαν βίντεο, φωτογραφία δηλαδή. Αλλά πώς θα καταλάβεις. Μα δεν πάει ο νους και εγώ δεν το καταλάβαινε. Μέρα μεσημέρι, ας πούμε, να γίνει αυτό. Οι δράστες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ χτύπησαν το κουδούνι διαμερίσματος ηλικιωμένου ζευγαριού. Τους είπαν ότι οι μπρίζες τους είναι παλιές, πρέπει να τις δουν. Μπήκαν μέσα, ο ένας τους απασχολούσε, ενώ βάλανε και το ψυγείο στην πόρτα της κουζίνας για να μην γίνεται ορατή η δράση τους. Δεν μπορούμε να προστατευτούμε άμα λείπουμε στις δουλειές μας και μένουν πίσω ηλικιωμένοι τα παιδιά. Οι θρασίτατοι διαρρήκτες βγήκαν με το χρηματοκιβώτιο στα χέρια και κατευθύνθηκαν εδώ, στη Λεωφόρο Νίκης, όπου είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους. Έβαλαν το χρηματοκιβώτιο στο πόρτ μπαγάζ μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών. Μπορεί να αντιδράσει ένας πολίτης χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να αρχίσει να φωνάζει, να τσιρίζει και αν δεχτεί μια επίθεση εκείνη την ώρα, είναι σε θέση να αντιδράσει. Στη διάρρηξη συμμετείχαν συνολικά 5 άτομα. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.